Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, γιορτάζει τη νίκη της επί του πεδίου της ορθής πίστεώς της. Βέβαια, πάντοτε έδιδε και δίδει μάχες ορθής πίστεως, που τα τρόπεά των εστίνοντο με τις αποφάσεις όλων των οικουμενικών και τοπικών συνόδων. Όλος εξαιρετικά όμως σήμερα τιμά τη νίκη της που εξεφράστη με τους δογματικούς όρους της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Το αντικείμενό της ήταν η δυνατότητα εικονισμού του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό κάνουμε περιφορά των Αγίων Εικόνων προπαντός του Χριστού, διότι οι εικονοκλάστε έλεγαν ότι δεν πρέπει να εικονίζεται ο Ιησούς Χριστός, γιατί η θεότητα δεν εικονίζεται. Έτσι ουσιαστικά υπέβοσκε ο μονοφυσιτισμός. Αυτοί εδέχοντο μόνον την Θεία Φύση και απέρριπτον την σωματική φύση. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι αυτό αποτελεί βαρυτάτη αίρεση. Το τονίζει αυτό η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, ιδιαιτέρως ότι ήλθε εν σαρκή ο Υιός του Θεού, εσαρκώθη. Πώς λοιπόν θα απορρίψουμε την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού? Αλλά και ο αριανισμός, ο οποίος και αυτός αντιμετωπίστηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ενθυμίστε, με τον Άριον, και αυτός ήταν μονοφυσιτισμός στην πραγματικότητα, διότι εδέχεται αντίστροφα, εδέχεται την θείαν φύση και απέρριπτε, συγγνώμη, εδέχεται την ανθρωπίνη φύση και απέρριπτε την θείαν φύση. Και μάλιστα, όπως λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, αυτός ο Σέρβος, σοφός και άγιος άνθρωπος των ημερών μας είναι, ότι η Ευρώπη ήδη αριανίζει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δέχεται έναν μονοφυσιτισμό του τύπου του αριανισμού. Και πολλοί Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι το ίδιο απορρίπτουν την θείαν φύση του Χριστού και δέχονται μόνο την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Αυτό είναι απιστία, πέρα για πέρα απιστία. Έχουμε λοιπόν και εδώ υποβόσκοντα, θα λέγαμε, τον μόνο αφισιτισμόν, είτε με τη μία περίπτωση που καταδικάζει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία στον Άριο, η οποία εδέχεται μόνον την ανθρωπίνη φύση, και την άλλη στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία εδέχεται μόνον την Θεία Φύση και απέρριπτε την ανθρωπίνη. Οι συνέπειες εκατέρωθεν ήταν ολέθριες. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο κατοχυρώθη η δογματική αλήθεια ότι ο Υιός είναι τέλειος Θεός. Και στην 7η Οικουμενική Σύνοδο κατοχυρώθη η αλήθεια ότι ο Υιός είναι και τέλειος άνθρωπος, και λέμε Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Στην πρώτη περίπτωση, αν ο Υιός δεν είναι Θεός, τότε δεν είναι δυνατή η σωτηρία. Στη δεύτερη περίπτωση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αν ο Υιός δεν έγινε άνθρωπος, πάλι δεν είναι δυνατή η σωτηρία. Το θέμα είναι ότι ο Λόγος σάρξ εγένετο, και επίτηδες βάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το ομώνυμο του Ευαγγέλιον στο πρώτο κεφάλαιο, γιατί εκείνος ομιλεί και λέει ότι ο Λόγος σάρξ εγένετο, επίτηδες βάζει τη λέξη σάρξ, δεν λέει άνθρωπος, λέει σάρξ. Δεν λέγει ο Λόγος άνθρωπος εγένετο, αλλά ο Λόγος σάρξ εγένετο,
Και αν θέλετε, η λέξη sharks, να το πω έτσι, ομά, κρέας. Ο λόγος sharks, κρέας, εγένετο, για να τονίσει ακριβώς την θεοπνεύστος πάντοτε, αλλά και την ήδη αναφαινομένη απιστία εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι πώς θα ήταν δυνατόν να πάρει την ανθρωπίνη φύση. Επήρε την ανθρωπίνη φύση, έγινε και κρέας, ας με επιτραπεί να το πω έτσι, όσο και αν μοιάζει αυτό ότι είναι ομό, αποκρουστικό. Βεβαίως, ύστερα είχαν πει εκεί οι Καπερναΐτε, θα μας δώσει, λέει, τη σάρκα του να φάμε, δηλαδή το κρέας του να φάμε. Τέλος πάντων, να μην πολύ πραγμονώ, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, ο λόγος σάρξ εγένετο. Είναι η σάρξ, δηλαδή ο άνθρωπος, γέννηται λόγος για να γίνει Θεός ο άνθρωπος. Η ορθή πίστης όμως κοστίζει βέβαια εις τους φορείς της, γιατί ο διάβολος βέβαια τους μάχεται. Έναν κατάλογο μακρύ μας παραθέτει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή που σήμερα που ακούσαμε, που δείχνει τα μαρτύρια εκείνων που θέλησαν να κρατήσουν αυτήν την ορθή πίστη. Αξίζει κάτι να δούμε, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι οι μορφές του μαρτυρίου που μας περιγράφονται θα συνεχίζουν μέχρι που να ξανάλθει ο Κύριος. Γιατί παρατίθεται αυτή η περικοπή ως αποστολική από την προς Εβραίους? Για να τονιστεί η πίστης. Πιστεύεις? Τι είναι ορθοδοξία? Αν σας ερωτήσουν έξω τι είναι ορθοδοξία, ορθοδοξία θα πει ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο πλήρης, ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι η ορθοδοξία. Κάθε άλλη παρέκκληση είναι αίρεση. Και φυσικά σαν παρέκκληση και αίρεση δεν σώζει. Να το θυμόσαστε αυτό. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα εισήγετο θα είναι το η πίστη. Και ήδη ξεκίνησε να εισάγεται από την Παλαιά Διαθήκη. Και τα παραδείγματα που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του είναι από την Παλαιά Διαθήκη, για να δείξει ότι χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να σωθούμε. Οι πρωτόπλαστοι δεν επίστευσαν εις των λόγων του Θεού ότι αν δοκιμάσουν τον καρπόν θα πεθάνουν. Πίστεψαν όμως εις τον διάβολον ότι μπορεί να γίνουν θεοί. Δεν παρετείται ο Θεός, αγαπητοί μου, από εκείνο που εισάγει. Τι? Το στοιχείο της πίστεως. Αυτό που είπα αυτό είναι, λέγει ο Θεός. Πιστεύεις? Αν δεν πιστεύεις, χάθηκες. Θα έχεις τον αιώνιον θάνατο. Πίστεψες? Τότε θα σωθείς. Έδωσε, λέει ο Θεός, τον Υιόν του, ή να πας, λέει στο τρίτο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή να πας οπιστεύων εις αυτόν, πας οπιστεύων εις αυτόν. Μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Έτσι λοιπόν, η εισαγωγή στη σωτηρία μας, αγαπητοί μου, είναι η πίστης. Και εδώ αναφέρει πλειάδα περιπτώσεων ο Απόστολος για να δείξει ότι το θέμα της πίστης ξεκίνησε από την Παλαιά Διαθήκη, δεδομένου ότι ο νόμος δεν είναι το επαρκής να σώσει, και επειδή δεν πίστεψαν οι πρωτόπλαστοι, επανέρχεται η πίστης εις τους δικαίους. Βεβαίως η πίστης εις τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, δια των πολλήν λαών είναι ο νόμος, δια τους δικαίους είναι η πίστης, η οποία στην πληρότητά της εισάγεται με την εισαγωγή στον κόσμο αυτόν του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Η πίστης. Ξέρετε, πολλές φορές άμα λέμε πιστεύω, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ωστόσο, αναφερόμενος ο Απόστολος Παύλος στον Μωυσέα, λέγει, γράφει, πίστη κατέλειπεν Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως, των γαρ αόρατων, ως ορών εκαρτέρισαν. Ο Μωυσής έφυγε, λέει, από την Αίγυπτο, κατέλειπε την Αίγυπτον,
ύστερα από εκείνο το γνωστό επεισόδιο, και δεν φοβήθηκε τον θυμών του βασιλέως, γιατί προσέξτε τη φρασούλα αυτή, τον γαρ αόρατον, που είναι ο λόγος, διότι ξέρετε ο Θεός λόγος δεσπόζει πριν ενανθρωπίσει ή στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι ο πατήρ, συνεχώς το τονίζω αυτό, ο δεσπόζων, ο Γιαχβέ, Γιαχβέ θα πει ο Κύριος, που δεσπόζει στην Παλαιά Διαθήκη διαρκώς είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Κύριος Ιησούς, ο μετέπειτα Κύριος Ιησούς, ο Θεός Λόγος. Αυτόν λοιπόν που ήταν τότε ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη εννοείται αόρατος, ο Σωρών εκαρτέριζε, σαν να τον έβλεπε. Πώς τον έβλεπε? Με τα μάτια της πίστεως τον εκαρτέρισε. Ωραίο το ρήμα αυτό, το εκαρτέρισε, που σημαίνει καρτερό, δέχομαι κάθε περιπέτεια αρκεί να φτάσω να απολαύσω εκείνο το οποίο περιμένω. Αυτό συνέβη και με τους προφήτες, με όλους τους προφήτες αγαπητοί, με όλους τους πατριάρχες, με όλους τους δικαίους, μέχρι τον Σιμεών των Θεοδόχων, που είπε τώρα Κύριε να πεθάνω. Είδαν τα μάτια μου το σωτήριόν σου. Το σωτήριόν σου θα πει τον σωτήρα σου. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος, και τι έτη λέγω, στη σημερινή πάντοτε αποστολική περικοπή, επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος. Θα με πάρει ο χρόνος, δεν θα προλάβω. Τι να πρωτογράψω, τι να πρωτοπώ. Περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών, και Ιεφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών. Οι οποίοι διαπίστεως κατηγονήσαντο, με την πίστη ενίκησαν πρώτον βασιλείας. Εδώ αναφέρεται ο Γεδεών που νικά τους Μαδιανίτες, ο Βαράκ τους Χαναναίους, ο Σαμψών τους Φιλιστέους, ο Ιεφθάε τους Αμμονίτες και ο Δαβίδ τους γύρω αλλοφύλους, με πίστη. Και γίνεται μάλιστα, θα λέγαμε, ο Αβραάμ γενάρχης, ο Δαβίδ γενάρχης του Ιησού Χριστού. Κατά σάρκα, βέβαια. Αβραάμ γέννησε τον Ιακώβ. Αυτό που διαβάζουμε στο κατωματικό Ευαγγέλιο. Φτάνουμε στον Δαβίδ. Είναι ο παρακάτω γενάρχης. Και ο Χριστός είναι Υιός Δαβίδ. Θυμηθείτε εκείνον των τυφλών στην Ιεριχώ, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Ιε Δαβίδ θα σήμαινε Μεσσία. Είσαι απόγονος του Δαβίδ. Και ο Δαβίδ είχε ζήσει, αγαπητοί μου, 1000 χρόνια πρώτου Ιησού Χριστού. Δεύτερον, ηργάσαν το λέγει δικαιοσύνην, όπως ο Δαβίδ εκυβέρνησε με δικαιοσύνη, αλλά και όσοι επολιτεύθησαν με δικαιοσύνη στο δημόσιο βίο τους. Τρίτον, επέτυχον επαγγελιών, δηλαδή πέτυχαν υποσχέσεις του Θεού όταν υπήκουαν στον Θεό για μια πράξη, και αυτή ήρχε το εις πέρας, όπως ο Αβραάμ στη γέννηση του Ισαάκ. Τέταρτον, έφραξαν στόματα λεόντων. Εδώ γίνεται η υπαινιγμός του Δανιήλ, όταν τον έριξαν οι φθονεροί συναδελφοί του, τον έριξαν μέσα στο λάκκο των λεόντων, βρισκόμεθα εις την Βαβυλώνα, για να τον φάνε τα λεοντάρια. Τα λεοντάρια ούτε άγγιξαν, παρακαλώ, τον Δανιήλ. Ούτε τον άγγιξαν. Όταν κατόπιν ήρθε ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορ και ανέσερε από τον λάκον τον Δανιήλ, και ρίξαν τους οικοφάντας τα λεοντάρια, αμέσως κατεσπάραξαν τους οικοφάντας. Πέμπτον, έσβεσαν δύναμη πυρός. Εδώ είναι η υπαινιγμός των τριών παιδών μέσα στο καμίνι. Εδώ λέγει ένας ο Θεοφύλακτος μία παρατήρηση: ουκί παιδε έσβεσαν πυρ, αλλά δύναμη πυρός, ο και μίζων. Δεν είπε ότι έσβησαν τη φωτιά μες στο καμίνι οι τρεις παιδες, αλλά τη δύναμη του πυρός, που είναι και μεγαλύτερο. Δηλαδή η φωτιά υπήρχε, αλλά δεν κάηκαν. Ούτε μία τρίχα, λέει, δεν κάηκε από την κεφαλή τους. Έκτον, έφυγαν στόματα μαχαίρας, όπως ο Δαβίδ από τον από τον Σαούλ, ο Ηλίας από την Ιεζάβελ και ο Ελισέος από τον βασιλέα της Συρίας,
Όλοι αυτοί ξέφυγαν με την πίστη. Έβδομον, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, όπως είναι ο βασιλιάς Εζεκίας. Όγδον, εγεννήθησαν, δηλαδή έγιναν ισχυροί εν πολέμο, όπως είναι ο Ιησούς του Ναβί. Είναι οι Κριτέ, είναι ο Δαβίδ, είναι οι Μακαβαίοι. Μακαβαίοι. Μακαβαίος θα πει αυτός ο οποίος αντιστέκεται, αντιστασιακός. Ένατον, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων. Δηλαδή απέκλειναν, παρεμβολή είναι το στρατόπεδο, τα στρατόπεδα των ξένων, των εχθρών, όπως ο Αβραάμ στράφηκε εναντίον των τεσσάρων βασιλέων που ήρθαν να πολεμήσουν στα Σόδωμα, όπου κατοικούσε εκεί ο ανιψιός του ο Λότ, είχαν έρθει από βορρά. Όπως η Ιουδίθ απεκεφάλισε τον Πέρσιν Ολοφέρνην. Έλαβον δέκατον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, όπως οι δυο γυναίκες χείρες που πήραν τα παιδιά τους πίσω από, με Ανάσταση, την μια φορά από τον προφήτη Ηλία και την άλλη φορά από τον προφήτη Ελισαίο, με πίστη. Άλλοι δε ετυμπανίσθησαν. Τύμπανον ήταν ένα μαρτυρικό όργανο, ένας τροχός. Έδαιναν τον άνθρωπο επάνω και περιγύριζαν αυτόν τον τροχόν, και πλάι που άγγιζε το σώμα εκείνου που θα μαρτυρούσε υπήρχαν ξηράφια, μαχαίρια, και του κόβαν φέτες από το σώμα του. Άλλοι λοιπόν ετυμπανίστησαν, όπως είναι ο Ελεάζαρος ο προφήτης. Ακόμη δωδέκατον έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτη δε και δεσμών και φυλακής. Άλλοι πήραν, λέει, πείρα, δηλαδή δοκίμασαν επάνω στο πετσί τους εμπεγμούς, μάστιγες, δεσμά, φυλακές κλπ. Όπως είναι οι Μακαβαίοι, όπως είναι ο Ιερεμίας, όπως είναι ο Μιχαίας, όπως είναι οι Απόστολοι. 13. Ελιθάσθησαν, όπως είναι ο Ναβουθέ, ο πρωτομάρτης Στέφανος, δηλαδή δέχθηκαν λιθοβολισμόν. Επρίσθησαν, 14. Επρίσθησαν, πριονίστηκαν, όπως είναι ο Ισαΐας. Τον γύρισαν ανάποδα και άρχισαν να τον πριονίζουν, και μάλιστα με ξύλινο πριόνι, για να είναι πιο οδυνηρός ο θάνατος. 15. Επειράσθησαν, δηλαδή υπέμειναν πολλούς πειρασμούς. 16. Εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Η αρρύθμιση μας προκαλεί να την αναφέρουμε, γιατί την αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Πέθαναν, λέει, από μαχαίρι ο Ζαχαρίας, ο Ιάννης ο Βαπτιστής, ο Ιάκωβος. Όχι ο αδελφόθεος, ο Ιάκωβος ο αδελφός του Ιωάννου. 17. Περιήλθον, περιεπλανώντο δηλαδή, εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμαση, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, με δέρματα που φορούσαν, γύριζαν από εδώ και από εκεί, όπως είναι ο προφήτης Ηλίας, ο Ελισαίος, η πλήση των προφητών, ο Ιερεμίας. Και 18. Εν ερημίες πλανόμενοι, και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης, από εδώ και από εκεί γύριζαν. Όπως είναι οι 100 προφήτες στην εποχή του Αχάβ, που εκεί ο προφήτης Ηλίας και ο Ελισαίος, μια ολόκληρη ιστορία εκεί με τον Αχάβ. Τι να πρωτοπεί κανείς. Και όλοι αυτοί, και ούτοι πάντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, επήραν την μαρτυρία δια της πίστεως, υπέρ του Χριστού. Ούτε κομίσαντο την επαγγελία, δεν πήραν την υπόσχεση του Θεού περί ημών κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μην χωρίσει ημών τελειωθώσει. Επερίμεναν και εμάς. Όπως ακριβώς όλοι οι μάρτυρες περιμένουν το τέλος. Οι μάρτυρες στον ουρανό, εκατομμύρια μάρτυρες, χριστιανοί. Κύριε, λέει, πότε θα εκδικήσεις το αίμα μας που χύθηκε πάνω στη γη. Περιμένετε λίγο. Τι χαριτωμένο, περιμένετε λίγο. Να προσθεθούν και άλλοι αδελφοί σας. Τους δόθηκε λευκός χιτών και ένα κλαδί φοίνικος, νίκης.
σύμβολων. Περιμένετε λίγο. Μέχρι το τέλος της ιστορίας θα υπάρχουν οι μάρτυρες, οι οποίοι θα δίνουν τη ζωή τους, τα πάντα θα δίνουν, γιατί επίστεψαν εις τον Ιησού Χριστόν. Επίστεψαν ορθοδόξως. Αγαπητοί, το αντικείμενο της πίστεώς μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι, και πριν ενανθρωπίσει και μετά που ενανθρώπισε. Γι' αυτό και εμείς, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Πέτρος, διυπομονήν τρέχομεν, το χώμε ωμέγα, ας τρέχομε, ευτική, να τρέχομε με υπομονή των προκείμενων ημίν αγώνα. Έχουμε αγώνα μπροστά μας, αφορώντες, εδώ είναι το μυστικό, αφορώντες, βλέποντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Κάποτε λέει ένα ανέκδοτο ότι πέρασε κάποιος πάνω από τον καταράκτη Νιαγάρα, δεν τον εζάλισε η βοή του καταράκτου, περπατώντας επάνω σε ένα σκηνί, πω φοβερό, και πέρασε. Όταν του είπαν πώς τα κατάφερες, είπε, από την άλλη μεριά είχα βάλει ένα φως, μια λάμπα, δεν έβλεπα τίποτα, ούτε τους ανθρώπους που ήσαν στις όχθες να με παρατηρούν, ούτε τη βοή του καταράκτου. Ένα είχα στο μυαλό μου, το φως εκεί απέναντι, και πέρασε. Και εμείς θα περάσουμε των βίων αυτών εάν είμεθα αφορώντες, δηλαδή βλέποντες διαρκώς εις τον της πίστεως αρχηγών. Είδατε πως λέγεται ο Ιησούς Χριστός, αρχηγός της πίστεως, ναι, τον και τελειωτήν Ιησούν Χριστόν. Πολλοί θέλουν να εισαγάγουν νέες θέσεις που ο Λόγος του Θεού δεν τις δέχεται, όπως το πλήθος των αιρέσεων και ο κατακλυσμός του οικουμενισμού. Ο κατακλυσμός του οικουμενισμού. Ο χριστιανισμός είναι οικουμενικός, να συμπεριλάβει όλη την γη εις τους κόλπους του. Γι' αυτό έστειλε ο Κύριος τους μαθητάς του, λέγοντας μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσχάτου της γης. Τώρα όμως έχουμε έναν αντίθεον οικουμενισμό. Δεν είναι για να γίνει ο κόσμος χριστιανικός, αλλά αντιθέτως να εξασθενήσει ο χριστιανισμός. Και έτσι έχουμε αυτόν τον κατακλυσμό του οικουμενισμού, που θέλουν, τι θέλουν, όλες τις θρησκείες να τις καταργήσουν. Προσέξτε, όλες τις θρησκείες να τις καταργήσουν, ώστε να προβληθεί μία μόνη θρησκεία, η προσκύνηση του Αντιχρίστου. Αρχίζει, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει με τον οικονομικό, το οικονομικό στοιχείο, θα φτάσει όμως εις το θρησκευτικό στοιχείο. Μην το ξεχνούμε αυτό. Οι μάρτυρες της πίστεως και της αληθείας θα συνεχίζουν την πορεία τους μέχρι τις ημέρες του Αντιχρίστου. Ήδη αρχίσαμε, ζούμε εμείς η γενεά μας αυτές τις ημέρες του Αντιχρίστου. Οι ημέρες αυτές είναι προήμια, παρακαλώ, εκείνων των ημερών, και θα προτιμούν το μαρτύριο από την προδοσία. Αγαπητοί μου, κανένας να μην σταθεί προδότης του Ιησού Χριστού, είτε με την αίρεση, προδοσία είναι, είτε με την προσκύνηση του Αντιχρίστου, όπως και αν έχει το πράγμα, προδοσία είναι. Τι θα λέγαμε όμως, τη γαρούν, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εμείς, το σούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Νέφος μαρτύρων. Λογαριάστε ένα νέφος, είναι στα γονίδια. Πόσα είναι, είναι πάρα πολλά. Έχουμε λοιπόν ένα περικείμενον νέφος, το σούτον περικείμενον νέφος μαρτύρων. Ας πάρουμε παράδειγμα και δύναμη για να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αμήν.